ανάσα του χρόνου σε ζητάει. Γράφει, συνθέτει, ερμηνεύει, αλλά πάνω απ' όλα εκφράζεται μέσα από τη μουσική του. Ο Κώστας Λιβαδάς ανοίγει την καρδιά του και για πρώτη φορά μιλάει για τον πρόσφατο χαμό του πατέρα του. Επηρεασμένος από αυτό το δυσάρεστο γεγονός, έγραψε και τον καινούργιο του δίσκο «Γραμμένο με κόκκινο», με καθημερινά τραγούδια της καρδιάς. Είχα μια πάρα πολύ σημαντική και αναπάντεχη απώλεια στα τέλη του 2010, που ήταν η απώλεια του πατέρα μου. Απροειδοποίητα και σε σχετικά νεαρή ηλικία. Οπότε αυτό δεν με άφησε καθόλου, δηλαδή μπήκα σε ένα χορό σημαντικών συνεπειών μιας τόσο μεγάλης απώλειας και έτσι τι κρίση, ξεκρίση, πάλι θα ήμουν σε ένα μανδύα πένθους. Μέχρι σήμερα διαχειρίζομαι διάφορα πράγματα ακόμη από αυτή τη σημαντική απώλεια. Την αντίληψη της κρίσης της νεοελληνικής κοινωνίας και της επίδρασης μέχρι σήμερα και στα οικονομικά μας και στη ζωή μας είναι κάτι που εγώ το παρακολουθούσα από το 2003-2004. Κατά κάποιο τρόπο φυσικά με έχει επηρεάσει. Κατάλαβα και επικύρωσα με πολύ σκληρό τρόπο μέσα από την απώλεια που είχα ότι ο μονόδρομος που έχουμε είναι το να σταθούμε στα πόδια μας, να επινοήσουμε ένα νέο εαυτό και να στραφούμε στη δημιουργία. Δεν έχουμε άλλο τρόπο. Όχι μπάλα στο σαλόνι. Από μικρός αγαπούσε το τραγούδι και έχει την ευλογία να κάνει αυτό που αγαπάει σε πολύ μικρή ηλικία. Έπρεπε να σοβαρευτώ σε αυτό που κάνω. Οι γονείς μου αυτή την απέτηση είχαν και νομίζω ότι την είχαν και τώρα που το σκέφτομαι, τότε μου φαινόταν πολύ βαριά. Τώρα που το σκέφτομαι ήταν και ήπια, θα έλεγα. Εκτός από αυτή τη δουλειά στο παρελθόν, είχες κάνει κάποια άλλη δουλειά? Δεν θα έλεγα σε βαθμό που να αξίζει να αναφερθεί. Θα έλεγα ότι δηλαδή από 19,5 προς 20 έκανα πολύ μικρό στον πρώτο μου δίσκο. Τον έκανα 22 ετών. Εντάξει, δεν με έσκασα σαν ορολογιακή βόμβα όπως έχει συμβεί με άλλους συναδέλφους, αλλά σε μια χώρα που πολύ, πολύ σπάνια θα συναντήσεις ντεμπούτο δίσκο κάτω των 25 ετών, ακόμη τραγουδοποί 35, 38, 40 θεωρούνται παιδιά, ότι μόλις ξεκινήσανε. Κακά τα ψέματα, είμαστε μια χώρα πολύ συντηρητική και σε πολλά πράγματα γερόντων και όχι με την αγαπημένη έννοια του σοφού και του ηλικιωμένου που χρειάζεται φροντίδα, αλλά αυτού που έχει κάτσει κάπου και δεν ξέρει πότε να φύγει. Κάποια μέρα θα μας πάρει στο λαιμό σου. Θα μας πάρει στο λαιμό σου. Πιστεύω ότι ήταν ένα ψέμα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια η φράση ότι δεν γράφονται καλά τραγούδια πια. Απλά οι προβολείς δεν πέφταν τόσο πολύ στα καλά τραγούδια ή στις ιδιαίτερες δουλειές, γιατί κυριάρχησε πιο πολύ ένα ραδιοφωνικό τραγούδι που κακά τα ψέματα δεν είχε. Μπορεί να διασκέδαζε κάποιες συγκεκριμένες στιγμές ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο, ας πούμε, σεβασμό στο στίχο του π.χ. γιατί το τραγούδι είναι μουσική και λόγια. Μια χώρα με αυτή τη θάλασσα, με αυτόν τον ήλιο, με αυτό το φως, κάθε οικοδομικό τετράγωνο κρύβει ένα ζωγράφο, έναν ποιητή, έναν τραγουδοποιό, έναν καλό οργανοπαίχτη, έναν καλό επίδοξο συγγραφέα. Βέβαια όλα αυτά θέλουν ένα μέτρο και κατά καιρούς μες στις μόδες ξεφεύγουν όλα αυτά και εκφυλίζονται. Αυτό εκεί θέλω δηλαδή να δηλαδή ο καθένας νιώθει ότι θα γράψει ένα βιβλίο και θα μπορεί να το εκδώσει και γινότανε. Τώρα το καινούργιο είναι ότι ο καθένας μπορεί να είναι μάγειρας. Υπάρχουν κάποιες στιγμές στο πανεθνικό δίκτυο που αν σε όποιο αθώνει και αν γυρίσει το κεφάλι σου μαγειρεύουν. Ο Κώστας Λιβαδάς γράφει, τραγουδάει για τον έρωτα, αλλά τα τελευταία χρόνια δηλώνει ότι δεν είναι ερωτευμένος. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι καλό να ερωτευόμαστε, να αγαπιόμαστε και ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για να ζει μόνος του. Αυτό το ξέρω και με αυτό πορεύομαι, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια μάλλον επιβεβαίωσα αυτό που μου λέγαν παλιά κάποιες φίλες μου, ότι εσείς παντρεύεστε τη μουσική σας. Στην καρδιά μου υπάρχει θέση μοναχά για μια πληγή. Ο σκοπός σου δηλαδή δεν είναι να κάνεις οικογένεια, να βγάλεις? Πώς βέβαια, αλλά δεν είναι ο σκοπός μου, τουλάχιστον ακόμα αυτή τη στιγμή, να μιλώ μεγάλα λόγια, σε τέτοιο βαθμό που να προηγείται ο σκοπός της αληθινής συνάντησης. Δηλαδή να το επιβάλλω και να το προβάλλω
με την πρώτη ευκαιρία όπου βρεθώ. Από εδώ και πέρα θέλω να σκεφτώ λιγάκι μετά από λίγη ξεκούραση πόσο δίσκος αυτός με τους ποιητές και με τους πολλούς συντελεστές θα μπορέσει να παρουσιαστεί ζωντανά 1-2 φορές το καλοκαίρι και σιγά σιγά από το φθινόπωρο να έχω αυτό το δίσκο μπροστά μας που τον νιώθω σαν αποστολή. Στην καρδιά μου υπάρχει.